Κύριε Σκρέκαλο, σε αυτές τις ημέρες που κάνουμε εδώ τώρα και στις εκπομπές συσκέψεις για το τι γίνεται με το θέμα της ενέργειας, βλέπουμε σε άλλες χώρες και κάνουμε και συνδέσεις με άλλες χώρες που βλέπουμε ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη αυτάρκεια. Και λέμε τι θα έπρεπε να έχει γίνει στην Ελλάδα ή τι θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα για να μην συζητάμε αυτή τη στιγμή για αυτό το κόστος. Υπάρχει ένα τέτοιο μέρος στην Ελλάδα που είναι η Τήλος, που ενεργειακά έχει πλήρη αυτονομία. Διαβάζω λοιπόν χθες ότι έγινε θέμα ακόμη και στην Washington Post και γράφουν σε σχήμα S, προσέξτε τι ώρα μας περιγράφουν, μια και ελαφρώς μεγαλύτερη από το Μανχάταν, η Τήλος είναι ένα μακρινό μέλος μιας αλυσίδας νησιών στον Ανατολικό Αιγαίο. Όταν οι περισσότερες παραλίες λέει είναι άδειες, οι κατσίκες περιφέρονται δίπλα σε εκκλησίες αιώνων και τα πριονισμένα βουνά, κοιτάξτε τι ωραία μας τα περιγράφουν. Να βρω τα υπόλοιπα, μισό λεπτό τα χάσα. Εδώ είμαστε, ΝΑΤΟ. Και τα πριονισμένα βουνά, λέει, μυρίζουν άγρια ρίγανη. Η αυτοδυναμία εκεί είναι μια αναγκαιότητα και μια πηγή υπερηφάνειας. Μ' άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό το διάβασα όλο. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε, γιατί εκεί γίνεται αναφορά για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για τα σκουπίδια που πια ενώ πληρώναμε φόρους, δεν υπάρχουν σκουπίδια. Κινούνται αυτοκίνητα με τρόπο απολύτως φιλικό στο περιβάλλον. Και πάμε να μας τα πει όλα αυτά. Ο κύριος Στάθης Κοντός είναι γραμματέας Δήμου Τήλου. Έναν άλλο κόσμο περιγράφουμε, κύριε Στάθη, σε μια άλλη χώρα. Ναι. Καλημέρα σας. Όχι, αυτά όλα γίνονται στην Ελλάδα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Πάλι τόσο σύντομα που τα ξαναλέμε. Καλημέρα, καλημέρα και γενικά. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι διαφορετικό κάνει Τήλος? Η Τήλος, αυτό που κάνει διαφορετικό είναι ότι έχει αφουγκραστεί τις ανάγκες του περιβάλλοντος, έχει αφουγκραστεί τις ανάγκες της ανθρωπότητας όπως εξελίσσεται και έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να είμαστε 100% αυτάρκηση ό,τι έχει να κάνει σχέση με την ενεργειακή οικονομία, με την ενέργειά μας, με τον ηλεκτρισμό μας. Και έχουμε ξεκινήσει και ένα καινούργιο καινοτόμο πρόγραμμα ό,τι έχει να κάνει με την ανακύκλωση σκουπιδιών που εγκαινίασε πρόσφατα ο κύριος Υπουργός. Μας το κάνετε λίγο πιο πρακτικό. Ενέργεια πρώτα. Πώς έχετε αυτονομία, δηλαδή ενέργεια στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, από πού την παίρνετε την ενέργεια? Την ενέργεια την παίρνουμε από τη ΡΑΗ, από το ΔΔΕ. Δεν αλλάζει, αυτό από τη ΔΕΗ. Ναι. Αλλά έχουμε φτιάξει ένα ευρυδικό σύστημα που στο τέλος, ό,τι καταναλώνουμε σαν νησί, τόσο παράγουμε. Μπορεί και παραπάνω, ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Το παράγετε με ανεμογεννήτριες, με ποιο τρόπο? Έχουμε το πρώτο ευρυδικό σύστημα στην Ευρώπη, που είναι μία ανεμογεννήτρια και ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο. Και ταυτόχρονα υπάρχει και αποθήκευση ενέργειας σε περίπτωση δηλαδή που αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό, γιατί με όλους τους καθηγητές ενέργειας που έχουμε μιλήσει, μας λένε ότι το βασικό πρόβλημα είναι η αποθήκευση της ενέργειας. Εσείς το έχετε λύσει και αυτό. Ναι. Είναι το πρώτο σύστημα που φτιάχτηκε στην Ευρώπη. Έχει μια φοβερή έρευνα. Έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, γύρω στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μια ελληνική δημοσιογραφία. Άρα, μια μέρα που θα έχει πολύ αέρα και θα έχετε παραπάνω ενέργεια, έχετε τον τρόπο να το αποθηκεύσετε και να το χρησιμοποιήσετε όταν δεν θα έχει. Ακριβώς. Τι πληρώνετε στην Τήλο, τι πληρώνουν οι επαγγελματίες, τι πληρώνουν οι ιδιώτες για ενέργεια? Ό,τι πληρώνετε και εσείς στην Αθήνα, δεν αλλάζει κάτι. Α, δεν έχετε χαμηλότερες τιμές? Όχι. Γιατί εδώ είναι ένα πρόβλημα τώρα. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτάρκεια, δεν θα έπρεπε να έχετε και κάποια καλύτερη τιμή? Κοιτάξτε, κάθε δύο χρόνια, περίπου κάθε 1,5-2 χρόνια, υπάρχει μια επιστροφή στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δει η πολιτεία στο τέλος. Ναι, σαφώς θα πρέπει. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Το έχουμε υλοποιήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του κύριου Υπουργού και των αρμόδιων Υπουργείων, αν θα έχουμε κάποια παραπάνω έκπτωση. Αυτό με την ενέργεια και θα μας πει ο κύριος Υπουργός. Το θεωρώ λίγο άδικο να έχετε τη δυνατότητα να παράγετε, να είστε αυτάρκης και να πληρώνετε τα ίδια. Στα σκουπίδια. Βλέπω ότι δεν έχετε πια χωματέρια, ανακυκλώνετε τα πάντα. Διαχωρίζονται τα σκουπίδια, υπάρχει τράπεζα διαλογής, υπάρχει η δυνατότητα να παραχθεί γυαλί σε σκόνη, μείγμα τσιμέντου. Απίστευτα τα πράγματα. Αυτό πώς τι ακριβώς κάνετε? Εδώ και ένα χρόνο έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με μια ιδιωτική εταιρεία, ελληνική ιδιωτική εταιρεία, την Polygreen. Έχουμε καταφέρει και ανακυκλώνουμε πάνω από 80% των σκουπιδιών των οικιακών. Και γενικά όλα ό,τι υπάρχει σαν απορρίμματα. Συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι σε αυτό? Όλοι οι κάτοικοι και όλες οι επιχειρήσεις. Μπράβο. Και τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι πώς θα εντάξουμε σε αυτό και όλους τους επισκέπτες του νησιού. Ξένους και Έλληνες. Ένα ερώτημα, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Μας δείξατε έναν άλλο κόσμο και τον ζηλεύουμε. Κύριε Σκρέκα, δεν έγινε τις προηγούμενες δεκαετίες και θεωρώ λάθος, εγκληματικό που δεν έγινε διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και θα μπορούσε όλη η Ελλάδα να είναι έτσι. Αν πούμε ότι σήμερα ξεκινάμε, και δεν ξέρω αν έχετε κάνει και κάποια σχετική μελέτη,
Πότε θα μπορούσε όλη η Ελλάδα να είναι έτσι, αυτάρκης? Καταρχήν να πω ότι έχουν κάνει μια τεράστια, ένα τεράστιο έργο και ο κύριος Κόντος και η Δήμαρχος. Είναι φοβερό αυτό που λέτε στην Τήλο. Μέσα από τη σύμπραξη μεταξύ ιδιωτικού τομέα και του Δήμου βεβαίως και η Περιφέρεια, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος και αυτός στήριξε το έργο. Είναι το πρώτο νησί στον κόσμο με 100% εκτροπή, να το πω έτσι, των απορριμμάτων από τη Χωματερή. Δεν πηγαίνει στον χώρο υγειονομικής σταφής ούτε ένα κιλό απορρίμματος. Το έχουν πετύχει μέσα από διαλογή σπίτι-σπίτι. Μας δείχνει το παράδειγμα για όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα ανακυκλώνει το 20% περίπου των απορριμμάτων, συνολικά κατά μέσο όρο. Η Τήλος ανακυκλώνει σχεδόν το 80%. Έχουμε φτάσει κάποιες μέρες να έχει 90% ποσοστό ανακύκλωσης με το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί. Και σήμερα η Τήλος δείχνει το παράδειγμα για ολόκληρη την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι μια... Έχετε κάποιο σχέδιο, έχετε εκφωνήσει κάτι και να πείτε σε βάθος πενταετίας, δεκαετίας, μπορεί να γίνει αυτό? Ο στόχος μας είναι το 2030, σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο έχει εκφωνήσει η κυβέρνησή μας, να οδηγείται για ταφή λιγότερο από το 20%, σχεδόν το 10% των απορριμμάτων που παράγουμε στην Ελλάδα, από το 80% που βρίσκεται τώρα. Άρα μιλάμε για μια εντελώς άλλη λογική, εικόνα. Εδώ, στην ενέργεια. Στην ενέργεια ο στόχος μας είναι σήμερα που μιλάμε το 70% της ενέργειας να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για κάθε 1000 ΜΒ ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ σήμερα με τις σημερινές τιμές γλιτώνουμε 250 εκατομμύρια ευρώ από εισαγωγή φυσικού αερίου. Μάλιστα. Και θέλω να σας πω ότι το 2000... Είναι μεγάλο το ποσό, και... είναι και εισαγωγή. Και... Αντικαθιστούμε, ένα μόνο να πω, 2020, 2021 και 2022 θα συνδέσουμε στην Ελλάδα, χτίσαμε, κατασκευάστηκαν και θα συνδεθούν στην Ελλάδα περίπου 4.000 ΜΒ νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή θα γλιτώσουμε τελικά σε σημερινές τιμές σχεδόν 1 δισεκατομμύριο από εισαγωγή φυσικού αερίου. Και το δίκτυο πρέπει να αναβαθμιστεί για αυτό, να σηκώνει. Αυτό έγινε τα τελευταία 3 χρόνια και πρέπει να πω ότι δεν ήταν αυτή η κατάσταση, γιατί πάντα το λέμε πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Σκρέκα, ευχαριστούμε Εγώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια πάλι και στη Δήμαρχο και στον κύριο Κόντο. Υπέροχη εικόνα και πραγματικά μακάρι να γίνουμε παράδειγμα όλοι μας σαν την Τήλο που μας δείξατε. Ένα μικρό μόνο να σας πω, μισό. Τα είπε καλύτερα ο υπουργός, αλλά δεν έβαλε την πολιτεία μέσα, γιατί και η πολιτεία και το Υπουργείο έχουν στηρίξει αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Δηλαδή, είναι όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Κύριε Κόντο, ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.